δείχνοντας όμως και τις δηλώσεις του κυρίου Μπουτάρη που έκανε και στο Δημοτικό Συμβούλιο χθες για το όνομα του αεροδρομίου Μακεδονία στη Θεσσαλονίκη και τον ΚΤΕΛ κτλ. Μίλησε για μετονομασία στην Ελλάδα. Και εδώ στην εκπομπή μας έδωσε και μία πρόταση. Έδωσε και όνομα. Επί της ουσίας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας, παιδιά, καλημέρα. Να είστε καλά. Τι κάνουμε εμείς? Έχουμε το αεροδρόμιο Μακεδονία. Όλοι που κατεβαίνουν με τα Ryanair και εξάρτητα από το τύπο, ο Ανέστης, νομίζω ότι κατεβαίνουν στα Σκόπια. Τι θα κάνουμε, θα κρατήσουμε εμείς τα ονόματα αεροδρόμιο Μακεδονία και το άλλο το περαστικό λεωφορείο Μακεδονία και ό,τι άλλες τέτοιες έχουμε κάνει? Χάσαμε, πρέπει να το καταλάβουμε ότι χάσαμε. Επειδή ακριβώς είναι αυτή και χάσαμε και θα συνεχίσουμε να χάνουμε. Έχουμε ήδη πρόβλημα με το αεροδρόμιο Μακεδονία. Mm-hmm. Διότι οι ξένοι, οι οποίοι τα Σκόπια ταξίδευαν στα Μακεδονία, mm-hmm. σου λέει ο πιλότος κατεβαίνοντας στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Ναι. Μπερδεύονται. Πώς μπερδεύονται, από πού προκύπτει αυτό, κύριε Δήμαρχε? Εγώ δεν έχω ακούσει κανένα να μπερδεύεται. Εγώ έχω ακούσει. Εσύ δεν έχετε ακούσει? Ότι... Τι λένε δηλαδή, ότι είδαμε στα Σκόπια, νομίζουν. Αναρωτιόνται. Και αυτό είναι λόγος για να αλλάξουμε εμείς το αεροδρόμιο μας και τα σύμβολά μας? Να αλλάξουμε το αεροδρόμιο. Αλλά... Όχι, είπα καθόλου να αλλάξουμε το αεροδρόμιο. Τι να κάνουμε τότε? Είπατε τι να κάνουμε με τα ονόματα. Πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε με τα ονόματα. Τι κάνουμε με τα ονόματα? Μακεδονία και ΚΤΕΛ. Αυτό δεν θα πει να αλλάξουμε το αεροδρόμιο, κύριε Γρόμ. Mm-hmm. Δεν είναι. Άρα, μισό λεπτό, είπατε πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε με τα ονόματα του αεροδρομίου μας και των ΚΤΕΛ, γιατί μπερδεύονται οι ξένοι. Τι να κάνουμε δηλαδή, τι άλλο μπορούμε να κάνουμε? Ένα πράγμα μπορούμε να κάνουμε, ας πούμε, να τα αλλάξουμε. Άρα αυτό λέτε, κύριε Μπουτάρη. Το είπατε, τα αλλάξουμε. Δεν λέω, μην κοιτάξτε, μην βάζετε λόγια στο σώμα μου, δεν είπατε τι πράγμα. Πώς θα τα αλλάξουμε, όταν να τα πούμε, λέτε πώς, τι δηλαδή θα κάνουμε με το αεροδρόμιο και τα ΚΤΕΛ, αυτομάτως δεν βάζετε ζήτημα αλλαγής του ονόματος, κύριε Μπουτάρη? Όχι, αναρωτιέμαι. Δηλαδή τι πρέπει να γίνει κατά τη γνώμη σας? Το έχετε σκεφτεί για να το λέτε? Γιατί δώσανε το όνομα στο αεροδρόμιο και στο ΚΤΕΛ. Πρέπει να αναλογιστούν αυτοί. Ας αναλογιστούν αυτοί. Κύριε Δήμαρχε, εσείς χθες τοποθετηθήκατε, είσαστε δήμαρχος της πόλης και αναρωτηθήκατε τι κάτι πρέπει να κάνουμε με τα ονόματα. Δηλαδή τι, να τους δώσουμε μια άλλη διευκρίνηση που να προσδιορίζει ότι είναι εδώ, ότι είναι κάτι άλλο? Πώς, τι πρέπει να γίνει? Πιθανότατα, κύριε οικονόμου, πιθανότατα. Το λέω γιατί έχει προκληθεί μέγα θέμα. Να το σκεφτούμε, γιατί αυτό το όνομα, το περίφημο όνομα του Μακεδονία, έχει διχάσει τον κόσμο μας, έχει διαλύσει. Το καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα. Δεν το ζείτε εσείς στην Αθήνα.